Χρειαζόμαστε δικαιοσύνη, φώναζαν οι δύο Αφγανοί βγαίνοντας από τα δικαστήρια, που έχουν καταδικαστεί σε 50 χρόνια κάθειρξης ο καθένας ως διακινητές. Είμαστε πολύ απογοητευμένοι. Αυτό οι άνθρωποι θα μείνουν για τρίτη χρονιά στη φυλακή, επειδή ως γνωστόν η ελληνική δικαιοσύνη αναβάλει συνεχώς τη λήψη αποφάσεων. Πάμε από αναβολή σε αναβολή. Σε αυτή τη χώρα δεν μπορεί κανείς πλέον να βρει το δίκαιο του, ακόμα και αν δεν υπάρχει κανένα στοιχείο εναντίον του και έχει καταδικαστεί σε 50 χρόνια φυλακή. Αλλά επειδή εδώ δεν μπορεί να βρει κανείς το δίκαιο του, θα θέσουμε το θέμα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Θα αναδείξουμε τι έχει γίνει μέχρι τώρα. Θα πούμε ότι ενώ αυτοί οι άνθρωποι καταδικάστηκαν 50 χρόνια φυλακή πρωτόδικα, χωρίς να υπάρχει κανένας μάρτυρας κατηγορίας, ξαφνικά στο εφετείο, εκεί που κρινόταν η τύχη τους, ξαφνικά εφευρέθηκε η ανάγκη να υπάρχει και μάρτυρας κατηγορίας και έτσι η δίκη αναβλήθηκε για μια φορά. Και παρότι ήταν ευθύνη του δικαστηρίου να υπάρχει μάρτυρας κατηγορίας, την πλήρωσαν τελικά οι δύο αθώοι Αφγανοί που θα μείνουν ακόμα κι άλλο στη φυλακή. Είναι απαράδεκτο. Φυσικά είναι φορτισμένο, διότι όταν είσαι αθώος δεν έχεις κάνει τίποτα, δεν υπάρχει κανένα στοιχείο εναντίον σου. Και όταν ακόμα και ο εισαγγελέας της έδρας προτείνει να τεθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους μέχρι την έφεση το Δεκέμβριο και αυτή η πιο απλή και ανθρώπινη έφεση απορρίπτεται, είναι πραγματικά εξοργιστικό και είναι δικαιολογημένη η αγανάκτηση των ανθρώπων. Σήμερα συνεχίστηκε η διακοπή σας συνεδρίαση λόγω του ότι δεν προσήλθε ο μάρτυρας κατηγορίας ο λιμενικός. Το δικαστήριο έκρινε ότι πρέπει να αναβάλει τη συνεδρίαση και την ανέβαλε για τις 8 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Κατόπιν υποβάλαμε αίτημα αναστολής εκτέλεσης ποινής, δηλαδή να φεθούν ελεύθεροι μέχρι το εφετείο, αίτημα το οποίο απορρίφθηκε από το δικαστήριο. Υπήρχε θετική πρόταση του εισαγγελέα, παρόλα αυτά το δικαστήριο αποφάσισε να μην κάνει δεκτή την αίτησή μας. Δεν υπάρχει καμία μαρτυρία, δεν υπάρχει καμία κατάθεση, δεν υπάρχει καν ένδειξη ότι αυτοί οι άνθρωποι σχετίζονται με οποιοδήποτε τρόπο με τη διακίνηση. Ακόμα και η κατάθεση του λιμενικού κάνει αναφορά για πρόκληση ναυαγίου για το οποίο αθωώθηκαν. Άρα λοιπόν αυτοί οι δύο άνθρωποι βρίσκονται στη φυλακή με παντελώς έολα στοιχεία.